Σημείο αντιπαράθεσης έγινε ορισμός εκπροσώπων στις σχολικές επιτροπές στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει ισόμοια αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο μάλιστα για απαξιωτική συμπεριφορά εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Ο λόγος αποχώρησής μας ήταν διότι ο κύριος Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή δεν συγκροτούσαν τις σχολικές επιτροπές σύμφωνα με τον νόμιμο τρόπο, κατά την άποψή μας. Δηλαδή, κατά τη συγκρότηση των σχολικών επιτροπών θα πρέπει να αναφερόμαστε και να ανατρέχουμε στις συστατικές πράξεις των νομικών προσώπων αυτών και βέβαια με ό,τι αλλαγές επήλθαν στη συνέχεια από την νομοθεσία. Αντίθετα, ο κύριος Δήμαρχος επέμενε ότι με μία διασταλτική έννοια του νόμου θα μπορούσε και ερμηνεύοντας τις νέες διατάξεις όπως ο ίδιος ήθελε, με κάποιες έολες νομικές λογικές, ότι θα μπορούσε κατά τη συγκρότηση των μικρών προσώπων αυτών να ορίσει στις θέσεις που όντως τις 9 που δεχόμασταν από τον νόμο ότι ορίζονται από τον ίδιο, να ορίσει ό,τι θέλει κατά το δοκούν οι πολίτες ή αιρετούς. Η δικιά μας η άποψη είναι ότι παρά το γεγονός ότι θα θέλαμε μεγαλύτερη συμμετοχή δημοτών, πολιτών δηλαδή στα νομικά πρόσωπα, δεν το επέτρεπε η συστατική πράξη την παρούσα στιγμή. Μάλιστα υπήρχαν και διάφορες απόψεις να μην ορίσουμε σήμερα, να αλλάξουμε τη συστατική πράξη όπως την ήθελε ο κύριος Δήμαρχος και μετά να ορίσουμε σύμφωνα με τον νόμο. Ο κύριος Δήμαρχος, ακροβατώντας πολλές φορές και η παρούσα Δημοτική Αρχή στα όρια του νόμου και θεωρώντας ότι τα 9 άτομα που προτείνει, κακώς κατά την άποψή μας, θα μπορούσε να τα προτείνει με όποια σύνθεση θέλει αυτός, ίσως και με όχι νόμιμο τρόπο, το έκανε απαξιώνοντας εντελώς οποιαδήποτε άλλη πρόταση. Καταθέσαμε εμείς μια πρόταση και ο κύριος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν δέχτηκε να την βάλει σε ψηφοφορία. Ο τρόπος, όπως σας είπα, ήταν απαξιωτικός έως και προσβλητικός σε όλη την αντιπολίτευση, γι' αυτό και σύσσωμη αποχώρησε στα θέματα αυτά. Και μάλιστα, ενώ θα μπορούσε να αποχωρήσει προτείνοντας η αντιπολίτευση σύμφωνα με τη δική της νομική γνώμη τα άτομα που ήθελε και μετά να αποχωρήσει, πραγματικά επειδή είχε απειβδίσει από αυτό το ατελείωτο, αν θέλετε, πινκ-πονκ μεταξύ των δικών μας επιχειρημάτων και της αιμονής. Δηλαδή, βλέπαμε μια δημοτική αρχή η οποία έχει στυλώσει τα πόδια και λέει: θα καθίσουμε εμείς εδώ μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί και κάντε ό,τι θέλετε. Μάλιστα, θεωρήσαμε και ιδιαίτερα προσβλητική την απουσία του Δημάρχου από το έδρανο όπου κάθεται για ένα δίωρο και αντικαθιστώντας το ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων. Δηλαδή, ουσιαστικά όχι μόνο δεν δέχτηκε οποιαδήποτε άλλη άποψη, παρότι έχει ο κύριος Δήμαρχος ένα προσωπείο συνενετικού ανθρώπου, που και εγώ έτσι νόμιζα ότι είναι, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι βρίσκει τρόπους και πραγματικά υποδεικνύει και καταδεικνύει με οποιοδήποτε λογική ότι ή θα κάνετε αυτό που εμείς έχουμε προαποφασίσει ή δεν θα προχωρήσει η διαδικασία. Αυτές δεν είναι λογικές δημοκρατικές. Δεν ξέρω κατά πόσο οι διαδικασίες, οι νόμοι, ό,τι είχε εξελιχθεί, μάλλον το ξέρω, αλλά δεν το δέχεται η παρούσα Δημοτική Αρχή, ότι δεν το επιτρέπει να κάνει ό,τι θέλει. Του υπενθυμίζουμε ότι έχει πάρει 24% την πρώτη Κυριακή και έχει μόνο 10 δημοτικούς συμβούλους, ενώ όλες οι άλλες παρατάξεις έχουν 75%, περίπου 76% και 31 δημοτικούς συμβούλους. Και προσπαθεί να παρακάμψει την πλειοψηφία αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου με διάφορα τεχνάσματα φτηνού επίπεδου. Δεν είχαμε ρόλο, δεν είχαμε θέση πια σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο παροδία. Το έχουμε γράψει και στις ανακοινώσεις και προτιμήσαμε, σεβόμενοι πραγματικά την αξιοπρέπειά μας, άνθρωποι που δεν έχουμε και άμεση σχέση μεταξύ μας, όλες οι άλλες παρατάξεις αντιπολίτευσης, βλέποντας έτσι την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, για να σώσουμε την αξιοπρέπεια μας, όπως σας είπα, να αποχωρήσουμε και να πούμε τη Δημοτική Αρχή, αφού δεν θεωρείται ότι εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε ενωτικά στα κοινά της πόλης και δεν μας αναγνωρίζετε το νόμιμο δικαίωμα να βάλουμε τους εκπροσώπους και να βάλετε τους εκπροσώπους εσείς που πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο, εμείς αποχωρούμε και κάντε ό,τι νομίζετε, θα προσβάλλουμε όλες τις αποφάσεις σας
με όλα τα ένδικα και νόμιμα μέσα και στην αποκεντρωμένη αλλά και στην Επιτροπή του άρθρου 152, εάν και εφόσον έρθουν τα θέματα αυτά εκεί προς κρίση. Γεγονός είναι πως από πολύ νωρίς φαίνεται μια τεράστια διάσταση απόψεων μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης που όλοι αναρωτιούνται πού θα οδηγήσει και αν το σώμα θα μπορέσει τελικά να λειτουργήσει ομαλά.